Αγαπητοί αδελφοί, το θέμα το δικό μου, που είναι και στο πρόγραμμα της ημερίδας, έχει σχέση με το Χρυσόστομο Σμύρνης. Κάποιοι είπανε ή και μπορεί να πούνε κιόλας, πάλι θα μας πει για το Χρυσόστομο Σμύρνης, ακούσαμε. Είναι λάθος αυτό. Όπως πάλι είναι λάθος να πούμε ακούσαμε για τον οικουμενισμό, ακούσαμε για την παγκοσμιοποίηση, για τον Αντίχριστο. Εφόσον κάτι στην Εκκλησία δεν διορθώθηκε, αλλά συνεχίζει να υφίσταται, πρέπει να ακούμε και να ξαναακούμε και να ξαναακούμε, μήπως και κάποτε βάλουμε λίγο μυαλό και φανούμε και σταθούμε σαν Ορθόδοξοι και φανούμε αντάξει των ημερών μας. Γι' αυτό το λόγο, κάνετε λίγο υπομονή να ακούσετε για το Χρυσόστομο Σμύρνης, έχει σχέση άμεση με τον οικουμενισμό και με τον Αντίχριστο και με τα χρόνια τα έσχατα, με όλα έχει σχέση ο Χρυσόστομος Σμύρνης, γι' αυτό το κάνει ένα Άγιο. Το θέμα είναι λοιπόν οι καταβολές του οικουμενισμού, ο Χρυσόστομος Σμύρνης πρόδρομος και αυθεντικός εκφραστής του και η σκηνοθεσία της αγιοποιήσεώς του. Στη σημερινή λοιπόν ομιλία θα ασχοληθούμε και θα εξετάσουμε όχι τόσο την αγιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, αλλά όσα σκηνοθετήθηκαν και σκηνοθετούνται μέσω αυτής και γύρω από αυτήν. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και όποιος δεν το έχει κατανοήσει πλήρως, νομίζω ότι υστερεί ως προς το θέμα της Ορθοδόξου Διαπαιδαγωγήσεως. Και επιπλέον θα πέσει οπωσδήποτε θύμα στα πονηρά και έσκατα χρόνια που ζούμε και θα βρεθεί συνοδικόρος με τον οικουμενισμό, τη νέα εποχή, τη παγκοσμιοποίηση, το σφράγισμα και ακόμη με τον ίδιο τον Αντίχριστο ή με τους προδρόμους του Αντίχριστου. Θα σας κάνω μία αναδρομή για το πώς φτάσαμε στη σημερινή ημερίδα ή καλύτερα πώς η δημόσια συζήτηση κατέληξε σε ημερίδα. Προσέξτε λοιπόν να ακούσετε το ιστορικό για να καταλάβετε, όπως πάλι σας έλεγα στο βίντεο που είδαμε, πάλι τα σχέδια και τις προοπτικές των επισκόπων, όλα αυτά τα οποία μηχανογραφούν παρασκηνιακά. Ο Χρυσότομος Σμύρνης λοιπόν αγιοποιήθηκε από την Διαρχή Ιερά Σύνοδο το 1992. Ήδη δηλαδή παρήλθε 20ετία από τις αγιοποιήσεώς του, δεδομένου ότι η επίσημος ανακοίνωση της Συνόδου έγινε κατά το 1993. Αμέσως μετά την αγιοποίηση άρχισαν να καταθέτονται επισήμως οι πρώτες καταγγελίες περί της μασονικής ιδιότητος του Χρυσοστόμου Σμύρνης από τον κύριο Νικόλαο Ψαρουδάκη. Αξιολογώντας αυτά τα στοιχεία και μελετώντας στις μεγάλες βιβλιοθήκες των Αθηνών, βρήκαμε και πλήθος άλλων στοιχείων τα οποία απεδείκνυαν ότι η μασονική ιδιότητα του Χρυσόστομου Σμύρνης δεν ήταν η αρχή της διολυστήσεώς του εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά το αποτέλεσμα. Είχε εκπέσει δηλαδή προηγουμένως εκ της Ορθοδόξου πίστεως, πιστεύοντας στη λεγόμενη θεωρία των κλάδων, στη βαπτισματική θεολογία, στον άκρατο και αχαλήνοτο οικουμενισμό, στην εξίσωση της Ορθοδοξίας με όλες τις αιρέσεις και δι' τις προτεσταντικές, στην προσαρμογή της Εκκλησίας με κάθε επιστημονική θεωρία, ανακάλυψη και εξέλιξη, στον εκμοντερνισμό και εξυγχρονισμό της Εκκλησίας κατά τα δυτικά πρότυπα, στην πανθρησκεία και ένωση όλων των αιρέσεων και των θρησκειών με μόνο οδηγό την αγάπη και άλλα πολλά, πίστευε ο άνθρωπος αυτός. Όλα αυτά τα στοιχεία που εχαρακτήριζαν την προσωπικότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης τα συγκεντρώσαμε, τα επεξεργαστήκαμε, τα ταξινομήσαμε, συμπεριλαμβανομένης της πατριδολατρίας του, των εθνικών αγώνων του για την απελευθέρωση των αληθρών των μερών της πατρίδος μας, των διαπλοκών του
και της υποταγής του σε κομματικές παρατάξεις και γενικώς της κοσμικής και ουδόλως εκκλησιαστικής και δι' πνευματικής πορείας του, τα συγκεντρώσαμε λέγω και τα εκδώσαμε σε έναν τόμο, διότι εθεωρήσαμε ότι η αγιοποίηση αυτή και η κατάταξη μεταξύ των Αγίων του Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης όχι μόνο ήταν κάτι το ατέριαστο στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο, όχι μόνο δεν είχε καμία, απολύτως καμία ομοιότητα με τους Αγίους που εορτάζει και τιμά η Εκκλησία μας, όχι μόνο ήταν μια βεβήλωση του Ορθοδόξου Αγιολογίου και της περί Αγίων Ορθοδόξου Παραδόσεως, αλλά επιπλέον και κυρίως έγινε προγραμματισμένα και καθυπόδειξη των σκοτεινών δυνάμεων με τον σκοπό να διαδραματίσει σημαντικό και κατευθυντήριο ρόλο στην οικουμενιστική και αιρετική πορεία την οποία έχουν χαράξει οι επίσκοποι και ο λαός καλείται να τους ακολουθήσει. Η πορεία αυτή είναι η ιστορική πορεία της Εκκλησίας των εσχάτων χρόνων, η οποία αρχίζει χρονικά μεν από την εποχή κατά την οποία έζησε ο Χρυσότομος Σμύρνης, θεολογικά δε με τη διδασκαλία του, περί ενώσεως της Ορθοδοξίας με όλες τις αιρέσεις και όλες τις θρησκείες, με τη συμπόρευση με τη νέα εποχή, με το σφράγισμα και με τον Αντίχριστο. Δηλαδή, με απλά λόγια, έπρεπε να έχουμε νέους Αγίους στους οποίους θα στηρίζουν την αιρετική πορεία τους οι επίσκοποι, επειδή και η Αγία Γραφή και οι Ιεροί Κανόνες και όλοι οι παλαιότεροι Άγιοι διδάσκουν σαν με ένα στόμα και μία φωνή εκκλησιαστική απομάκρυνση, όχι μόνο από τους αιρετικούς και τα δαιμονικά και ανελεύθερα συστήματα του κόσμου τούτου, αλλά επιπλέον και από τους ποιμένες και επισκόπους που διδάσκουν αιρετικά και οδηγούν εκτός ορθοδοξίας τον λαό του Θεού. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, μόλις το εκδώσαμε, το καταθέσαμε επισήμως μέσω της Μητροπόλεως Δημητριάδος στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με συνοδευτικό υπόμνημα για επανεξέταση του θέματος της αγιοποιήσεως του Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η απάντηση στη Συνόδου ήταν αυτή την οποία θα έπαιρνες αν μιλούσες σε ένα νεκρό. Τώρα θα σας αφηγηθώ για λίγο την απάτη και υπεκφυγή, την σκοπιμότητα και πονηριά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, του Δημητριάδος Ιγνατίου και όσων άλλων επισκόπων εμπλέκονται στην αγιοποίηση αυτή και στην πάση θυσία διατήρηση και εδραίωσή της. Καταρχάς, πέρα από την προσφυγή στη Σύνοδο, η οποία αδιαφόρησε κοινικά, ζητούσαμε και από τον τότε Δημητριάδος Χριστόδουλο και από τον νυν Μητροπολίτη Ιγνάτιο δημόσιο διάλογο επί του θέματος της αγιοποιήσεως. Τον δημόσιο αυτόν διάλογο τον ζητούσαμε και διαμέσου του τοπικού τύπου της Μαγνησίας, συνήθως κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, τότε δηλαδή που αποφασίστηκε από τη Σύνοδο να τιμώνται ως Άγιοι τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής. Γράφοντας δηλαδή κάποια κείμενα στις τοπικές εφημερίδες προς ενημέρωση του λαού σχετικά με την εν λόγω αγιοποίηση, εζητούσαμε εν κατακλείδη από τον Επίσκοπο να οργανώσει ένα δημόσιο διάλογο προκειμένου να ακουστούν και να αντικρουστούν δημοσίως εκατέρωθεν τα επιχειρήματα εις τα οποία η κάθε πλευρά εστηρίζεται. Δημόσιο διάλογο εζητούσαμε και γενικότερα για τη στάση του Δημητριάδος Ιγνατίου στα θέματα της πίστεως και ειδικά του οικουμενισμού, όπως τότε που εφιλοξένησε στη Μητρόπολη Δημητριάδος το θεολογικό διάλογο με τους Αγγλικανούς και μάλιστα ελειτουργήσε σε γνωστή εδώ μονή του Πηλίου με τους Αγγλικανούς και τις Παπαδίνες εντός του κυρίως ναού και τους Ορθοδόξους στον πρόναμο. Πιεζόμενος και τότε για δημόσιο διάλογο απάντησε ότι θα κάνω εγώ τον διάλογο όταν κρίνω ότι ωφελεί το ποίμνιό μου. Όταν κρίνει αυτός ότι ωφελεί το ποίμνιό του, τότε θα κάνει τον διάλογο. Εδώ δηλώνει δημοσίως ο Μητροπολίτης ότι δεν θα κάνει ποτέ διάλογο,
διότι οι επίσκοποι για τα θέματα της πίστεως θέλουν να είναι το πίμνιό τους σε χειμερή ανάρκη. Ή, όπως θα το λέγαμε με μια ιατρική έκφραση, το πίμνιο να ευρίσκεται σε καταστολή. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, οι επίσκοποι δεν αρέσκονται σε τέτοιου είδους διαλόγους και δημοσίους, αλλά σε μονολόγους. Διότι ο διάλογος, ο οποίος δεν είναι στημένος και προκαθορισμένος, όπως αυτοί με τους παπικούς, απαιτεί τον έλεγχο των επιχειρημάτων σου από τους αντιφρονούντας, όπως και το να ελέγξεις εσύ τα επιχειρήματα των αντιφρονούντων με ισχυρά και αληθή επιχειρήματα, τα οποία δεν θα στηρίζονται στον ορθολογισμό, ούτε στο συναισθηματισμό, ούτε στον τοπικισμό, ούτε στη φαντασία, ούτε πολύ περισσότερο στην εξουσία. Αλλά θα στηρίζονται στην Αγία Γραφή, στη διδασκαλία των Αγίων και στην ορθόδοξο παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο μονόλογος όμως στηρίζεται στην αρχή του «Ό,τι θέλω λέω και όποιος θέλει ακούει, αρκεί κάτι να πω, να το ενδύσω εξωτερικά και να το περιφρουρήσω με την ισχύ της εξουσίας», δηλαδή και εδώ υπάρχει ένας καθαρός παπισμός. Ακούστε για το θέμα αυτό του διαλόγου τι αναφέρει ο τότε Δημητριάδος και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στην εισαγωγή του βιβλίου του Σαράντη Καργάκου, ο εθνομάρτης Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μύρνης, ο Περίβλεπτος. Ακούστε τα ίδια τα λόγια του Χριστόδουλου. Είναι ασεβής και αντιεκκλησιαστική η αξίωση των διαφωνούντων, εμάς δηλαδή, να πάψουμε να εορτάζουμε τον Σμύρνης Χρυσόστομο ως Άγιο, όταν η Εκκλησία η ίδια συνεχίζει να τον θεωρεί Άγιο. Εκκλησία εννοεί τη Σύνοδο βέβαια. Εάν ποτέ η Εκκλησία ελέγχουσα τις διδόμενες πληροφορίες ως αληθείς, αποφασίσει να διαγράψει τον Χρυσόστομο Σμύρνης από τις δέλτους των Αγίων της, τότε υποχρεούμεθα να σταματήσουμε και εμείς να τον τιμούμε ως Άγιο. Πριν συμβεί αυτό, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα κανείς, να συμπεριφέρεται δηλαδή αυστηρότερα από όσο συμπεριφέρεται η Εκκλησία. Όσοι έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό τους περί της μασονικής ιδιότητος του Χρυσοστόμου Σμύρνης, αντί να επικύθενται εναντίον εκείνων που πιστοί στην Εκκλησία τιμούν τη μνήμη του, είναι προτιμότερο να τα θέσουν υπόψη της Εκκλησίας και να ζητήσουν την επανεξέταση της υποθέσεως υπό το φως των νεωτέρων στοιχείων. Όπως αυτά δηλαδή που τους καταθέσαμε εμείς και τα πέταξαν στον κάλαθο των Αχρίστων. Να τα καταθέσουμε, βάση περιπτώσει λέει, στην Εκκλησία, εννοεί στη Σύνοδο. Αυτά τα οποία γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι ψευδή. Διότι η Ιερά Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κατά την πράξη της αγιοποιήσεως, εθέσπισε μεταξύ άλλων τα εξής. Ακούστε τώρα τι εθέσπισε η Σύνοδος όταν έκανε την αγιοποίηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης. «Διό και θεσπίζομαι συνοδικός και διοριζόμεθα και εν Αγίω Πνεύματι διακελευόμεθα, όπως από του νυν και εις το εξής και εις αιώνα τον άπαντα, οι εν λόγω μάρτυρες», οι Μικρασιάτες εννοεί, «συναριθμώνται της απαιώνος Αγίης και μάρτυση της Εκκλησίας, οι ιεροτελεστοί εστιμόμενοι και ύμνης εγκομείων γερερόμενοι, κατέτος την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού». Δηλαδή, ο Χριστόδουλος διαβεβαιεί ότι αν κατατεθούν στη Σύνοδο αληθή στοιχεία τα οποία να μαρτυρούν ότι δεν είναι Άγιος ο Χρυσόστομος Σμύρνης, θα τον διαγράψει η Σύνοδος από τις δέλτες των Αγίων, οπότε θα σταματήσουν να τον τιμούν ως Άγιο. Η Σύνοδος όμως εκ του αντιθέτου διαβεβαιεί ότι η απόφαση της αγιοποίησης έγινε εν Αγίω Πνεύματι και θα ισχύει εις τον αιώνα τον άπαντα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση η Σύνοδος έλεγε την αλήθεια, όχι φυσικά για το αν είναι Άγιος ο Χρυσόστομος Σμύρνης, αλλά για τη δικτατορική επιβολή την οποία επρόκειτο να ακολουθήσει, ώστε να κατασταλούν οι αντιδράσεις
και να επιβληθεί η αγιοποίηση των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Μετά λοιπόν τις επί δεκαετία και πλέον εκκλήσεις μας και παρακλήσεις για να γίνει διάλογος επί του θέματος αυτού της αγιοποιήσεως και της συστηματικής υπεκφυγής του Δεσπότη, αποφασίσαμε να οργανώσουμε εμείς τη δημόσια αυτή συζήτηση και να προσκαλέσουμε εις αυτή όσους είχαν ασχοληθεί με αυτή την αγιοποίηση. Απευθυνθήκαμε λοιπόν πρώτα στον τοπικό επίσκοπο της πόλεως του Βόλου, τον κύριο Ιγνάτιο. Ο Δεσπότης λοιπόν απάντησε με μία επιστολή, την οποία θα σας τη διαβάσω και θα την σχολιάσω εν συντομία. Αυτή εδώ είναι η επιστολή του Δεσπότη. Αριθμός πρωτοκόλου 1449, εν Βόλο τη 12η 11/2012. Αξιότιμε κύριε Δε Τζιότζιο, απευθυνόταν στον πρόεδρο του συλλόγου που θα οργάνωνε εδώ την δημόσια συζήτηση, το δημόσιο διάλογο. Λάβαμε την από 31/10/2012 επιστολή πρόσκλησή σας, προκειμένου να συμμετάσχουμε αυτοπροσώπως ή διαδιπροσώπου σε εκδήλωση συζήτηση που διοργανώνεται σε αίθουσα και λοιπά περί του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Επί της επιστολής σας έχουμε να σημειώσουμε τα εξής. Ακούστε με προσοχή από εδώ και πέρα. Πρώτον, εκφράζουμε τη βαθυτά τη θλίψη μας, διότι διοργανώνεται εκδήλωση εκκλησιαστικού περιεχομένου εντός των ορίων της εκκλησιαστικής μας επαρχίας δίκα της κανονικής αδείας και ευλογίας του Οικείου Επισκόπου. Γεγονός που αποτελεί εκκλησιολογική εκτροπή. Η αποστολή της προσκλήσεώς σας δεν συνιστά αίτηση αδείας, καθότι ως φαίνεται πρόκειται περί εκδηλώσεως ήδη προαποφασισμένης. Ως εκ τούτου σας πληροφορούμε ότι δεν έχετε την απαιτούμενη κανονική άδεια για την διοργάνωση της εκδηλώσεως εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Κανονικά έπρεπε να μας στείλει την αστυνομία να μας βγάλει έξω τώρα. Δεν έχουμε την ευλογία. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι ουδόλως θα κάμψει την πραγματοποίηση της εκδηλώσεως η απουσία της επισκοπικής μας αδείας και ευλογίας. Δια τούτο ούτε αυτοπροσώπως θα παραστούμε, ούτε διεκπροσώπου, ούτε και ομιλητή θα ορίσουμε. Τρίτον, θεωρούμε απαράδεκτη την πραγματοποίηση της σχεδιαζομένης αγιομαχικής εκδηλώσεως, αλλά και της ανταλλαγής επιχειρημάτων περί της αγιοκατατάξεως του Εθνομάρτυρος και Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η τοποθέτησή μας αυτή δεν συνιστά αδυναμία συμμετοχής, αλλά σαφή παραδοχή ότι δεν υφίσταται θέμα συζητήσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, εκφράζουσα τη συνείδηση του πληρώματός της και διαθέτουσα πλειάδα μαρτυριών περί του μαρτυρικού τέλους του τελευταίου ιεράρχου της πρωτεύουσας Σιωνίας, απεφάνθη συνοδικός και κανονικός, πρόηκος εαντίας περί της αγιότητος του μαρτυρικού Χρυσοστόμου. Έκτοτε, η αγιότητά του συνιστά συνείδηση της ανά τον κόσμο Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Η αντίποτε συζήτηση περί του αντιθέτου αποτελεί παραβίαση της κανονικής τάξεως, περιφρόνηση της Ορθοδόξης Εκκλησιολογίας και απροκάλυπτη ένδειξη υπερφύαλης τάσης και συμπεριφοράς που δεν συνάδουν προς συνειδητοποιημένα μέλη της Εκκλησίας. Τέταρτον, θεωρούμε προκλητική προς την συνείδηση και τις μνήμες των μικρασιατών πατέρων και προγόνων μας τη διοργάνωση της σχεδιαζομένης εκδηλώσεως στην πόλη του Βόλου, καθότι ευρύτερα η εκκλησιαστική μας επαρχία αποτελεί ακριβό κέντρο του προσφυγικού ελληνισμού, ο οποίος υπερβαλλόντως εμνύνεται περί του μαρτυρικού πνευματικού του ηγέτου και ευγνωμονεί την Αγία μας Εκκλησία για την αυτονόητη αγιοκατάταξή του. Πέμπτον, τέλος, δηλώνουμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος θα συνεχίσει απαρεγκλήτως να τιμά με λατρευτικές και άλλες εκδηλώσεις τη μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, χαιρετίζοντας την ανέγερση πλειάδων ιερών ναών επ' ονόματι του, ανά την ελλαδική επικράτεια
και ενώνοντας τη φωνή της με αυτή του πρώτου του αγιονίμου όρους, ο οποίος εκφράζει τη συνείδηση της αγιορητικής πολιτείας. Μετά τιμής ο Μητροπολίτης, ο Δημητριάδος Ιγνάτιος. Σας κάνω εδώ μια σύντομη κριτική της επιστολής του Δεσπότη. Λέει καταρχάς ότι γίνεται δίχα της κανονικής αδείας και ευλογίας του οικείου επισκόπου. Δεν μας έδωσε την άδειά του. Τον παρακαλούσαμε 10 χρόνια. 10 χρόνια τον παρακαλούσαμε να κάνουμε δημόσια, να τον οργανώσει αυτός. Και δεν ήθελε. Και πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, δεν μας δίνει την άδεια. Αν αυτό το λέτε δημοκρατία μέσα στην Εκκλησία, να αντιβράσω αυτή τη δημοκρατία, αδελφοί μου. 10 χρόνια τον παρακαλάμε και μετά να μην θέλει να την κάνει το δημόσιο. Να δούμε αν είναι Άγιος. Γιατί θα είμαστε αγιομάχοι αν είναι Άγιος και δεν τον θεωρούμε Άγιο. Όχι αν δεν είναι Άγιος και τον προστιμούμε, τότε δεν είμαστε αγιομάχοι. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε. Έχουμε εκατοντάδες στοιχεία. Και αυτοί δεν θέλουν να συζητήσουμε. Και τώρα που κάνουμε μόνοι μας, λένε δεν έχουμε την κανονική άδεια και ευλογία του οικείου επισκόπου. Και αυτό λέει παρακάτω αποτελεί εκκλησιολογική εκτροπή. Εκκλησιολογική εκτροπή δεν αποτελούν όλα αυτά που έκανε προηγουμένως που τον βλέπαμε πάνω εδώ στην οθόνη. Να είναι στο Πόρτα Αλέγκρε με τους Προτεστάντες να υπογράψει εκεί την πιο επέσχυτη συμφωνία από όλες τις συμφωνίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ήταν αυτή που υπογράφηκε στο Πόρτα Αλέγκρε και ήταν εκεί αυτός υπεύθυνος και υπέγραψε. Αυτό δεν αποτελεί εκκλησιολογική εκτροπή. Είναι μέσα στην ορθόδοξη παράδοσή μας. Γιατί η εκκλησιολογική εκτροπή σημαίνει να κάνεις κάτι που δεν είναι στην ορθόδοξη παράδοση. Αυτός λοιπόν, επειδή παίρνει ευλογία από τους μεγάλους κάτω της συνόδου και τον βάζουν υπεύθυνο, θεωρεί ότι είναι νόμιμος. Ας μην βαδίζει σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Ας μην βαδίζει με τους πατέρες που λένε ότι αυτοί είναι αιρετικοί και μακριά από τους αιρετικούς. Εκκλησιολογική εκτροπή κάνουμε εμείς που κάνουμε τώρα τη συγκέντρωση αυτή χωρίς την κανονική του άδεια. Είναι ο Σουλτάνος εδώ στον τόπο και πρέπει να τον προσκυνήσουμε. Και αν δεν τον προσκυνήσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε να αναπνεύσουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία μες στην Εκκλησία. Και λέει εδώ παρακάτω ότι δεν έχουμε την απαιτούμενη κανονική άδεια για την διοργάνωση εκκλησίας. Δεν μας τα απαγορεύει η Εκκλησία. Μας τα απαγορεύει. Παρακάτω λέει ότι είναι αγιομαχική η εκδήλωση. Χωρίς να αποδείξει ότι είναι Άγιος, λέει ότι είμαστε αγιομάχοι. Γιατί τον ανακήρυξε η Σύνοδος. Οι Μασόνοι ανακήρυξαν τον Μασόνο. Και εμείς είμαστε οι αγιομάχοι που δεν τον δεχόμαστε. Αυτή είναι η εκκλησιολογία του Ιγνατίου. Είμαστε αγιομάχοι λοιπόν. Και δεν δέχεται ούτε καν ανταλλαγή επιχειρημάτων περί της αγιοκατατάξεως. Θα το δέχεστε, θα σκύψετε το κεφάλι, θα το προσκυνάτε, θα το φτιάξουμε εικόνες. Ας ήταν μασόνος, ας ήταν οικουμενιστής, αρχαιολάτρης, πατριδολάτρης, μέσα στις πολιτικές παρατάξεις, αντιμοναχιστής. Διάβαζα τότε στις βιβλιοθήκες, αδελφοί μου, διάβαζα τα κείμενά του και προσπαθούσα να βρω κάτι ορθόδοξο. Και δεν έβρισκα κάτι ορθόδοξο. Να πω αυτό είναι ορθόδοξο από κάποια κηρύγματα που ήταν μέσα στην Κυριακή, εκεί μετά τη Εκκλησία, να κάνει κανένα κήρυγμα και έλεγε κανένα ορθόδοξο πράγμα. Με όλους τους αιρετικούς, με όλα αυτά τα πήγαινε καλά, δεν έλεγε τίποτα ορθόδοξο ποτέ, ξεπουλούσε την ορθοδοξία και εμείς είμαστε αγιομάχοι. Είμαστε αγιομάχοι. Και αυτή είναι η υπέρμαχη του Αγίου. Και η συνεχεία λέει ότι αυτό δεν συνιστά αδυναμία συμμετοχής. Τι συνιστά τώρα. Δύναμη συμμετοχής. Να έρθει εδώ να μας επιδείξει την Άγια. Μήπως έκανε θαύματα. Ομολογούνε, θα σας τα διαβάσω ότι δεν έκανε θαύματα. Αιρετικός ήταν. Μασόνος ήταν. Γιατί η μασονία, σύμφωνα με αυτά που δίνουν οι Ορθόδοξοι, είναι άλλη θρησκεία. Είχε καταταγεί σε άλλη θρησκεία. Όταν εγώ πάω και γίνω μουσουλμάνος, γίνω οτιδήποτε γίνω, δεν αρνούμε την Ορθοδοξία. Άμα την αρνούμε την Ορθοδοξία, με κάνει άγια Ορθοδοξία μετά. Πώς γίνεται. Αυτά είναι πράγματα των εσχάτων καιρών. Και λέει ότι δεν συνιστά δυναμία συμμετοχή σε αυτό. Αλλά σε αυτή η παραδοχή ότι δεν υφίσταται θέμα συζητήσεως. Δεν συζητούνται αυτά τα πράγματα τώρα που αποφάσισε η Σύνοδος. Λέει για το μαρτυρικό του τέλος. Δεν το αμφισβητούμε. Μαρτυρικό τέλος. Αλλά υπέρ της πατρίδος. Τι δουλειά έχει να είναι έτσι. Ο Δήμιος που τον άφησε στο λαό εκεί ο Νεωρετίν, ο στρατιωτικός διοικητής εκεί που είχε μπει μέσα με τα στρατεύματά του, είπε είσαι εχθρός του έθνους μας, όχι της θρησκείας μας. Και σε παραδίνω στο λαό, ήξερε τι είχε κάνει τότε, τι οργάνωνε τα στρατεύματα, τη μικρασιατική άμυνα, όλα από τα χέρια του περνάγανε. Ήταν εχθρός της πατρίδος μου. Και τον σκότωσαν σαν εχθρό της πατρίδος μου.
Ούτε ομολογία του ζητήθηκε να γίνει μουσουλμάνος, να δει τη πίστη πώς γινόταν με τους νεομάρτυρες, να δώσει ομολογία πίστεως. Ότι μαρτυρεί για τον Χριστό. Μαρτύρησε καθαρά για την πατρίδα. Τι δουλειά έχουμε εμείς να τον αγιοποιήσουμε, δεν πάω να καταλάβω. Να αγιοποιήσουμε τον Αθανάσιο Διάκο, τον Παπαφλέσσα, τον Ισαΐα Σαλόνα, όλους. Τι λέμε κι άλλους ποιο θα τον αγιοποιήσουμε πριν από το Ξωστομοσβήνης. Τα θύματα του 1821. Δεν έγιναν τότε σφαγές. Στα Ψαρά, στο Σούλι, στο Μεσολόγι και αλλού δεν έγιναν σφαγές από τους Τούρκους να τους κάνουν όλους Αγίους. Υπερπίστεως και πατρίδες αυτοί. Γιατί μόνο είναι κρασιά. Έκανε ποτέ κανέναν Άγιο Εκκλησία χωρίς να ξέρει τη βιωτή του, την πίστη του, την ομολογία του, ότι μαρτύρησε για τον Χριστό και μόνο για τον Χριστό και για τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε αγιομάχοι όμως. Είναι μαρτυρικό, λέει το τέλος του. Είναι μαρτυρικό, αλλά για την πατρίδα. Όπως είναι μαρτυρικά τόσα τέλη τόσων ηρώων μας που τους έχουμε εθνομάρτυρες. Άλλο ιερομάρτης και άλλο εθνομάρτης. Αυτός είναι για το έθνος, ο άλλος είναι για το Χριστό. Και λέει ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της κανονικής τάξης και περιφρόνηση της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας. Όλα αυτά που κάνει η Σύνοδος κάτω, που μας έφεραν τον Πάπα, που ανήκουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που υπάρχει η Μασονία και τα καταγγέλνουν οι Μασόνοι, πολλοί δεσποτάδες είναι Μασόνοι κλπ. Που είναι οικουμενιστές, που δεν τους νοιάζει για τίποτα, που τα πάνε καλά με το κράτος, με τους αιρετικούς, με όλους τα πάνε καλά, μόνο με τους Ορθοδόξους τα πάνε καλά. Αυτά δεν είναι εκκλησιολογικές εκτροπές. Έτσι. Αποτελεί παραβίαση λοιπόν η εδώ συνάντησή μας. Είμαστε όλοι παραβάτες αυτή τη στιγμή. Να ξέρουμε, δεν έχουμε τη δεσποτική ευλογία. Και στο τέλος λέει ο Δεσπότης ότι θα συνεχίσει απαρεγκλήτως να τιμά. Ό,τι έκανε θα το κάνει γιατί πήρε εντολή από τη Σύνοδο. Η Σύνοδος λοιπόν αποφασίζει ποιος θα είναι Άγιος και όχι η συνείδηση του λαού. Ό,τι πει η Σύνοδος πρέπει να το εφαρμόσουμε απαρεγκλήτως. Θα το εφαρμόσει λοιπόν λατρευτικές εκδηλώσεις. Στη μνήμη του και όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνει, να είχε όλα αυτά που θα φτάνει και λέει ότι σε αυτό συμφωνεί λέει και ο πρώτος του Αγίου Όρος, ο οποίος λέει εκφράζει τη συνείδηση της αγιορητικής πολιτείας. Αυτό είναι ψέμα. Λέει ψέματα ο Δημήτρης. Έγραψε ένα βιβλίο ο πρώτος του Αγίου Όρος, ήταν κάποια χρονιά, ήταν πρώτος αυτός. Κάθε χρόνο ο πρώτος του Αγίου Όρος αλλάζει. Από τα 5 πρώτα μοναστήρια στην τάξη, ένας μοναχός γίνεται πρώτος και συνήθως ξέρετε ποιους φτάνουν, ποιους στέλνουν στις καρδιές. Αυτούς που δεν θέλουν μέσα στο μοναστήρι, τους πιο κατάλληλοι για να μην δημιουργούν προβλήματα. Τους πηγαίνετε εκεί είτε για αντιπρόσωποι είτε για πρωτεπιστάτες, να γίνεται πρώτη εκεί να ησυχάσει το μοναστήρι. Αυτός λοιπόν ο πρώτος έχει γράψει και ένα βιβλίο υπέρ του Χριστόμου Σμύρνης. Ένα πολύ καλέστο, ένα μεγάλο τόμο με χαρτί πολυτελείας και όλα αυτά τα πράγματα και λέει ότι εκφράζει τη συνείδηση της αγιορητικής πολιτείας. Δηλαδή, αν η μονή εσφιγμένου γράψει κάτι, αν κάποιος αγιορείτης μοναχός γράψει κάτι, εκφράζει τη συνείδηση της αγιορητικής πολιτείας. Πρέπει να πάρει άδεια, τουλάχιστον από τη σύναξη του κοινότητας για να εκφράσει. Αυτό είναι ψέμα που λέει. Δεν εκφράζει τίποτα, μόνο τον εαυτό του εκφράζει αυτός ο άνθρωπος. Είχα πάει πάρσα και τον συνάντησα. Και αυτά που μου έλεγε τα επιχειρήματα ήταν γλιώδη. Γλιώδη, μα του λέω αυτά όλα που έχουν τόσα στοιχεία. Άγιος γίνεται να μαρτυρήσει για το έθνος. Γλιώδη επιχειρήματα μου λέγε, ναι, μα ξέρεις αυτά και εκείνα. Δεν μου είπε τίποτα. Και όταν είδα ότι άρχισε τον έφερα σε δύσκολη θέση, τον λυπήθηκα και σταμάτησα τη συζήτηση. Λέω, καλά, πατέρα, θα τα ξαναπούμε. Είχα πάει στη μονή, βίδα και του συνάντησα τον πατέρα. Μάξι. Αφήνουμε λίγο λοιπόν αυτό το χαρτί, την άδεια εδώ του δεσπότη που δεν μα την έδωσε και την απουσία του. Αυτά σα τα λέω τώρα για να καταλάβετε τι σημαίνει δεσποτισμό. Έτσι. Και συνεχίζουμε τώρα και λέμε τα εξή. Πάντω, την δικτατορία και ανελευθερία στην Εκκλησία θα τη ζήλευε και ο Χίτλερ και ο Μάο Τσετούκ και ο Εμβέρ Χότζας στη γειτονική Αλβανία. Όταν κάποτε διάβαζα για τη δικτατορία και ανελευθερία που υπάρχει στους λεγόμενους μάρτυρες του Ιακωβά και συγκεκριμένα το ότι όταν κάποια διδασκαλία ή απόφαση του κυβερνώντος σώματος περάσει από τα τυπογραφικά πιεστήρια του Μπρούκλιν, είναι υποχρεωμένοι άπαντες οι μάρτυρες του Ιακωβά να την αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα και να την υπερασπιστούν σαν να βγήκε από το στόμα του Θεού. Απόρρισα τότε για τη δουλειπότητα, τον εξανδραποδισμό και τη σκλαβιά αυτών των ανθρώπων. Δυστυχώς όμως, δυστυχέστατα, το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της Εκκλησίας. Αν θέλετε να το διαπιστώσετε, πρέπει να έχετε κάποιον από τους ιερείς ο οποίος σας εμπιστεύεται και μπορεί να σας ανοίξει την καρδιά του.
Αυτά τα συμπεράσματα και εγώ τα έχω βγάλει από τους ιερείς που έρχονται και μου τα εκμυστηρεύονται. Πάτε μου λέει αγωνιστείτε, εμείς είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα από το δεσπότη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας έχει στο χέρι. Κάντε ό,τι μπορείτε. Μου τα λένε παρασκηνιακά εκεί στο βιβλιοπωλείο, που έρχονται πολλές φορές και αλλού. Και αλλού μου τα λένε παρασκηνιακά αυτά όλα. Είναι δούλοι του δεσπότη. Η υπόθεση όμως αυτή, η οποία κατά τα λεγόμενα του Μητροπολίτου Δημητριάδος δεν συνιστά αδυναμία συμμετοχής, έχει και συνέχεια. Σε κάποια πρόσφατη ιερατική σύναξη ανακοίνωσε στους ιερείς του, τώρα πρόσφατα, για αυτή την οργάνωση της δημόσιας συζητήσεως, την πρόσκληση που του έγινε να παρευρεθεί στη συζήτηση και να υπερασπιστεί τον Άγιο και την Αγιοποίηση και φυσικά την άρνησή του και το ότι γίνεται χωρίς την ευλογία του. Το είπε στους παπάδες. Αυτό βασικά και πρωτίστως δεν έγινε για να μας κατηγορήσει, αλλά προς εκφοβισμό των ιερέων, ώστε να μην τολμήσει κάποιος να παρακολουθήσει αυτή την ενημερωτική εκδήλωση. Βλέπετε, οι ιερείς πλέον δεν χειροτονούνται για να είναι ιερείς του υψίστου, με όλα τα επακόλουθα της ομολογίας της αληθείας, της θυσίας κλπ. Αλλά χειροτονούνται για να είναι παπάδες του δεσπότη, με την υποτέλεια και την πειθαρχία του ραγιά. Έτσι λοιπόν, ο δημόσιος διάλογος και η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης έλαβαν τη μορφή ημερίδος, ελλείψη αντιλόγου και υπερασπιστών του Αγίου και της Αγιοποιήσεως. Εγκατέλειψαν δηλαδή οι αγιοποιήσαντες και οι υπέρμαχοι της Αγιοποιήσεως των Άγιων που κατασκεύασαν, όπως εγκατέλειψαν οι σύμμαχοι, εντός εισαγωγικών σύμμαχοι, της πατρίδος μας, την πατρίδα μας, κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Έτσι τώρα εγκατέλειψαν και αυτοί τον Άγιο, δεν ήθελαν να τον υπερασπιστούν. Ελλείψη λοιπόν αντιλόγου και επιχειρημάτων, τα οποία θα εξέθεταν οι υπέρμαχοι της Αγιοποιήσεως, θα σας μεταφέρω κάποια λόγια και κάποια επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς έχουν υποθεί από αρχιερατικά στόματα και βέβαια θα τα σχολιάσουμε για να δείξουμε το τι πρεσβεύουν και πώς το υποστηρίζουν. Καταρχάς θα μεταφέρουμε από το περιοδικό της Μητροπόλεως Δημητριάδος πληροφόρηση του έτους 1997 τα επιχειρήματα τα οποία καταθέτει ο τότε Αρχιμανδρίτης και νυν Μητροπολίτης Κεσαριανής και Βύρονος πατήρ Δανιήλ Κουρτσουκλής για τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να είναι ένας πράγματι και όντως Άγιος. Ο πατήρ Δανιήλ δανείζεται τη γνώμη από τον καθηγητή της θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμίλκα Αλιβιζάτο. Γράφει λοιπόν στην πληροφόρηση ο πατήρ Δανιήλ τα εξής. Σας διαβάζω την ίδια την πληροφόρηση. Κατά τον καθηγητή Αμίλκα Αλιβιζάτο, οι προϋποθέσεις για την αγιοποίηση είναι 5. Πρώτον, ακούστε τις προϋποθέσεις για να είναι κάποιος Άγιος από τον καθηγητή. Πρώτον, η ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας. Δεύτερον, το μαρτύριο υπέρ της χριστιανικής πίστεως. Τρίτον, ο Άγιος κατά πάντα βίος. Τέταρτον, εξέχουσε όλος υπηρεσίε προς την χριστιανική θρησκεία και την Εκκλησία. Και πέμπτον, η μαρτυρία διενεργηθέντων και διενεργουμένων θαυμάτων υπό του Θεού τη μεσητεία του Αγίου Προσώπου, είτε εν ζωή είτε μετά θάνατο. 5 πράγματα λοιπόν λέει ο καθηγητής, τα οποία τα γράφει εδώ η πληροφόρηση, και να δούμε τώρα τι από αυτά έχει ο Χρυσόστομος Πέμπτης. Να δούμε. Η πρώτη λέει είναι η ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας. Να είναι μέλος ορθόδοξο της Εκκλησίας. Είναι μέλος της Εκκλησίας ένας μασόνος? Όχι, όχι. Αν είναι μέλος, γιατί λένε ότι η μασονία και ο Χριστόδωρος το ισχυρίζεται και είναι ο Ψαρουδάκης, ο Νικόλαος Ψαρουδάκης, όλοι το λένε ότι είναι θρησκεία. Έχει ιερατείο, έχει θεολογία, έχει μυστήρια, μοιήσεις κλπ. Βαθμούς.
Είναι λοιπόν θρησκεία, κανονική θρησκεία. Ας λένε αυτοί ότι είναι η μασόνη οργάνωση, κοινωνική κλπ. Να προσφέρει υπηρεσίες, κοινοφελή είναι μέχρι το τρίτο βαθμό όλα αυτά. Από εκεί και πέρα μη είσαι στα ενδότερα του σατανά. Είναι λοιπόν θρησκεία. Όταν κανείς λοιπόν είναι μασόνος, είναι δυνατόν να είναι ορθόδοξος χριστιανός? Και η ίδια η απόφαση της Συνόδου του 1933 λέει ότι δεν μπορεί να είσαι μασόνος και ορθόδοξος. Ή θα είσαι μασόνος ή θα είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Πήραν απόφαση το 1933. Οι επίσκοποι ήταν τότε λίγο καλύτεροι οι επίσκοποι. Σήμερα δεν μπορούν να πάρουν τέτοια απόφαση. Άρα λοιπόν, καταρχάς, η ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας δεν την είχε ο Χριστιανός. Πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν ήταν μασόνος. Να έρθουν εδώ να μας το αποδείξουν ότι δεν ήταν μασόνος. Δεύτερο, το μαρτύριο υπέρ της χριστιανικής πίστεως, όχι υπέρ της πατρίδος, υπέρ της χριστιανικής πίστεως, μαρτύρησε για την χριστιανική πίστη. Ήταν όπως οι νεομάρτυρες μήπως, που επί τουρκοκρατίας μαρτύρησαν, που είχαν αναγνωριστεί τον Χριστό και πήγανε και εκεί ομολογούσαν την πίστη τους μπροστά εκεί στους δημίους και έλεγαν για τον Μωάμεθ εναντίον του μουσουλμανισμού, εναντίον του Μωάμεθ, διακομωδούσαν τον Μωαμεθανισμό και τον Μωάμεθ και όλα αυτά και υπεράσπισαν και τους αποκεφάλισαν, τους έκαναν μάρτυρες. Έκανε τέτοιο ο Χριστός, του ζητήθηκε ομολογία πίστεως, κάτι άλλο. Εξ αρχής για την πατρίδα αγωνιζότανε και είχε πει, είχε δηλώσει ότι θυσιάζει την αρχιεροσύνη του για την πατρίδα. Το είχε δηλώσει ο άνθρωπος. Οπλοφορούσε. Διαρκώς οπλοφορούσε ο Χριστός μας. Αυτά τα έτοιμα από στοιχεία, τα έχουμε γραμμένα. Και σε περίοδο ειρήνης και σε περίοδο εκδρομών. Έβγαζε το πιστόλι του και του έλεγε: ξέρετε, από ποιο περίοδο κολλάς. Να έτσι πρέπει. Και με το χέρι, το δεξί και με τα αριστερό. Με ακρίβεια. Κατεύθυνε τα στρατιωτικά ζητήματα όλα. Όλοι οι στρατιωτικοί ζητούσαν τη γνώμη του. Οργάνωσε τη Μικρασιατική Άμυνα, στη Δράμα πάλι που ήταν η Μητροπολίτη Δράμα, εναντίον των Βουλγάρων. Όλα τα αντάρτικα σώματα από αυτό παίρναν οδηγίες. Έστελνε αγγελιοφόρους κλπ. Σε όλους τους στρατηγούς, ο πρακτηγούς. Όλα αυτά τα κατεύθυνε. Και τελικά, ας πούμε, οι πρώτοι που τα ξέραν όλα αυτά, τον εσπόρεσαν και όλα αυτά τα πατριωτικά που έκανε. Είναι δυνατόν λοιπόν να μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη μας? Ούτε και το δεύτερο έχει. Το τρίτο, ο Άγιος κατά πάντα Δίος. Εδώ κάτι κάνει η θάλασσα. Δεν διαβάζουμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε σε έναν βιογράφο του κάτι πνευματικό που να έκανε. Τι έκανε νηστεία, έκανε προσευχή. Δεν λέμε τώρα να πάει στην εκκλησία την Κυριακή έτσι και να κάνει ένα κήρυγμα. Αυτό είναι το καθιερωμένο που το κάνουμε όλοι. Δεν είμαστε άγιοι γι' αυτό. Ο Άγιος λέει κατά πάντα Δίος να έκανε κάποια πράγματα άλλα υπερβολικά που να δείχνουν μια αγιότητα, να πολέμησε τα πάθη του, το θυμό του, τον εγωισμό του. Να έκανε ασκήσεις διάφορες, πολύ προσευχή, να είχε κάποιες αρετές μεγάλες και χριστιανικές αρετές. Δεν διαβάζουμε τίποτε απολύτως στη βιογραφία, σε όλους τους πολλοί βιογράφους γράψαν για τον Χριστό. Τίποτα δεν γράφουν για τον χριστιανικό του βίο. Μάλιστα γράφουν για τον κοσμικό του βίο. Ήτανε πολύ κοσμικός, εκοσμικευμένος, έβριζε. Έβριζε. Και όχι προφορικά γραπτά, που δεν τολμάει ο βιογράφος του να γράψει τη λέξη. Λέει η βριστική λέξη. Σκέφτεται γραπτά να βρίζει, προχωρικά τι θα έλεγε. Ποιος είναι ο κατά πάντα χριστιανικός Δίος? Δεν είχε ούτε το τρίτο λοιπόν αυτό. Τέταρτο, εξέχουσε όλος υπηρεσία προς τη χριστιανική θρησκεία και την Εκκλησία. Τι προσέφερε στην Εκκλησία? Στο έθνος παράπολο. Στην Εκκλησία τίποτα. Με τους αιρετικούς τις καλύτερες σχέσεις, με τη Μασονία. 10 μασονικές το έσχυγε Σμύρνη, τίποτα δεν έλεγε για τη Μασονία ο Σόσμος Σμύρνης. Ιδωλολατρικές αντιλήψεις πλήθος είχε, να σκεφτείτε, έγραφε μέσα σε αυτά. Ο Θεή, σε μια έκφρασή του έτσι στην αρχή που είχε μια αντίρρηση σε κάποιο υπόμενο που έγραφε, ο Θεή, η Θεά Νίκη. Έλεγε, η Θεά Νίκη είναι γνώριμη σε σένα, έλεγε στον βασιλιά τότε για να βγει στον πόλεμο και σε άλλους εκεί, η Θεά Νίκη. Ιδωλολατρικές αντιλήψεις, πανθεϊστικές αντιλήψεις, ο Θείος Όμηρος. Θεϊκό τον έκανε τον Όμηρο, επειδή ήταν εκεί, πατριώτη από τη Σμύρνη, ήταν εκεί, κοντά στη Σμύρνη. Τιμολογείται ότι γεννήθηκε. Τι προσφορά στην Εκκλησία. Και πέμπτο, δε, η μαρτυρία των αληθέντων θαυμάτων. Κανένα θαύμα, αυτό το ομολογούν και οι ίδιοι, όπως θα σας δείξω εδώ, δεν έγινε κανένα θαύμα. Άρα λοιπόν από αυτά που γράφει η ίδια πληροφόρηση, πώς θα την κάνουμε? Πώς θα την κάνουμε? Τελικά,
Μετά από αυτό το σχολιασμό που κάναμε έτσι για να καταλάβετε τι λένε μέσα στην πληροφόρηση, τελικά στο κείμενο ο πατήρ Δανιήλ Κουρτσουκλής αναφέρει και μια διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, σχετικά με το ότι ο μάρτης, ο οποίος έχισε το αίμα του για τον Χριστό, έδειξε με αυτή τη θυσία την τελεία αγάπη του προς Αυτόν και δεν χρειάζονται άλλα θαύματα προκειμένου να τον αναγνωρίσουμε ως Άγιο. Καταλήγει δε, εν συνεχεία, ο πατήρ Δανιήλ ως εξής. Ακούστε το τέλος της καταλήξεως του, εδώ που έγραψε το κειμένο του πατρός Δανιήλ. Το συμπέρασμα είναι ότι στην περίπτωση των μαρτύρων Αγίων η έλλειψη του κριτηρίου των θαυμάτων δεν εμποδίζει την αγιοκατάταξή του. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ένας Άγιος που έχει κατά πάντα Άγιο Βίο, που είναι μέλος Εκκλησίας, δεν είναι μασόνας και όλα αυτά τα πράγματα, και προσέφερε στην Εκκλησία και έχει έξι πράγματα για τον Χριστό. Αποκλειστικά και για τον Χριστό δεν χρειάζεται. Θα πάντα τον αφήσω αμέσως Άγιο. Γιατί λοιπόν εσείς, κύριοι, 70 χρόνια μετά τον θάνατό του δεν τον είχατε κάνει Άγιο το Χριστοθυμοσμήνη και τον έκανατε το 1992. Έπρεπε αμέσως να ανακηρυχθεί Άγιος. Και μάλιστα από τη Μικρασιατική Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, ήρθαν εδώ πολλοί συνεργάτες του, οι οποίοι εκκριμάτισαν και αρχιεπίσκοποι Αθηνών. Όπως ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου, που ήταν εκεί Μητροπολίτης, ήταν συνεργάτης του Χρυσόστομου. Τον ήξερε καλά. Ο αρχιδιάκονός του, που έγινε μετά ο Βασίλειος, έγινε Μητροπολίτης Φλωρίνης. Γιατί δεν είπαν αυτοί να τον κάνουν Άγιο. Και τον έκαναν τώρα το 1992. Είχαν άλλο σκοπό. Ήξεραν όλοι οι συνεργάτες του ότι ήταν πατριδολάτρης, εθνικιστής. Πώς θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε το Χριστό Μήνυμα, επειδή τον σκότωσαν οι Τούρκοι Άγιο, θα κάνουμε και τον Παπαφλέσσατο. Θα κάνουμε τον καθένα, θα κάνουμε Άγιο, άμα κάναμε Άγιο όλους τους ήρωες. Και δεν τον κάνανε οι ίδιοι συνεργάτες του Άγιο, και ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Χατζησταύρου, που έγινε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Έπρεπε λοιπόν βάσει τη θεωρία του πατρός Δανιήλ, που είναι για τους Αγίους που χύνουν το αίμα τους και δεν θέλουν θαύματα, να τον είχαν κάνει αμέσως Άγιο, αλλά δεν το έκαναν αυτό. Θα αναφέρουμε εν συνεχεία και θα εξετάσουμε όσο είναι δυνατόν τα γεγονότα και τη διαδικασία της αγιοποιήσεως, καθώς και τα επιχειρήματα εις τα οποία στηρίχθηκε η διαρκής Ιερά Σύνοδος για να προβεί στην αγιοποίησή του. Θα σας μεταφέρω τώρα λίγα πράγματα από την εισήγηση που έγινε για την αγιοποίηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Όπως μας τα περιγράφουν οι ίδιοι, έτσι τα δικά τους λόγια θα σας μεταφέρω. Η εισήγηση λοιπόν για την αγιοποίηση του Χρυσοστόμου Σμύρνης ανατέθηκε από τη Σύνοδο στον τότε Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο Βαλινδράν. Αυτός γράφει εισαγωγικά την ακολουθία των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής, την οποία μετά την αγιοποίησή των συνέταξε ο ίδιος, γράφει λοιπόν τα εξής, ο Νικόδημος Βαλινδράς. Αυτή είναι η ακολουθία του και γράφει λοιπόν, αυτός την έγραφε στην ακολουθία, γράφει και κάποια εισαγωγικά, τα οποία μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σας τα διαβάζω τώρα κάποια από αυτά. Η Εκκλησία της Ελλάδος εθεώρησε ότι επέστη ο καιρός της ανακηρύξεως αυτού ως ιερομάρτυρος του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Όπεν εξήτασε συνοδικός την φερωμένη εις τας καρδίας και τα χείλη πολλών συνειδησιακήν κατάφασιν και επιμαρτύρησιν της αγιότητος αυτού και υιοθέτησε το αίτημα του πιστού λαού απεκδεχομένου την υπό της Εκκλησίας επίστεψη του μαρτυρικού ιεράρχου διαδιπλού Στεφάνου ως μάρτυρος της πίστεως και της πατρίδος. Τώρα εδώ ομολογεί ότι θα βάλουμε στο Χρυσόστομο Σμύρνης διπλό Στέφανο. Έτσι. Η Εκκλησία, να ξέρετε το εξής αδελφοί, όταν κάποιος έχει ένα στεφάνι απαγορεύεται να του βάλει δεύτερο. Γι' αυτό στους αθνομάρτυρες δεν βάζουμε δεύτερο στεφάνι. Πολέμησαν υπερπίστος και πατρίδος. Αλλά δεν πολέμησαν μόνο υπερπίστος. Δεν έχει θέμα μόνο υπερπίστος. Δεν βάζει λοιπόν δεύτερο στεφάνι η Εκκλησία που υπάρχει το πρώτο. Υπήρχε λοιπόν, ήταν εθνομάρτης, πολέμησε για την πίστη. Έπρεπε να πολεμήσει μόνο για την πίστη και όχι για την πατρίδα. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης να θανατωθεί από τους Τούρκους γιατί έκανε προσιλητισμό, ας πούμε, στους Τούρκους,
βάφτιζε τους Μαμεθανούς, έκανε κηρύγματα εναντίον των μουσουλμάνων, η οργή τους και όλα αυτά το μίσος τους, γιατί είναι πολεμική θρησκεία ο μουσουλμανισμός, άγρια θρησκεία. Η ίδια θρησκεία τους λέει να πολεμάνε με την πίστη, διατηρώς και συντήρου, να μεταφέρουν την πίστη, το λεγόμενο τσιχάρ, ο ιερός πόλεμος και όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε αυτά έτσι. Να κάνει λοιπόν τέτοιο αγώνα και να τον αναδώσω και να πούμε για την πίστη. Εφόσον λοιπόν έχει το ένα στεφάνι, λέει τώρα το του βάλουμε λέει διπλό στεφάνι. Απαγορεύεται και σας το βάλουμε. Γι' αυτό και στους νεομάρτυρες, στους εθνομάρτυρες, συγγνώμη, στους εθνομάρτυρες, όλους αυτούς του 1821 και παλαιότερα που έχουμε όλους που μαρτύρησαν, θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Και υπερπίστεως και υπερπαστίως. Δεν τους κάναμε αγίους. Γιατί είχαν το στεφάνι αυτό του μαρτυρίου για την πατρίδα και δεν μπορούσαμε εμείς. Έπρεπε ο Άγιος να είναι αφιερωμένος κατά πάντα στο Θεό και η θυσία του να είναι αποκλειστικά και μόνο για τον Χριστό. Έτσι, και εδώ τώρα λέμε λοιπόν θα βάλουμε διπλό στεφάνι. Αλλάζει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Από εκεί που βάζαμε εμείς το ένα στεφάνι στον Άγιο, τον κάναμε Άγιο της Εκκλησίας, τώρα θα το κάνουμε διπλό στεφάνι. Είναι εθνομάρτυρας, θα το κάνουμε ιερομάρτυρα. Συνεχίζοντας λοιπόν ο Μητροπολίτης Πατρών αναφέρει τα εξής. Ανέθεσε δε η Ιερά Σύνοδος εις ημάς τη σχετική εισήγηση ως αντιπρόεδρον αυτής κατά το έτος 1991-1992 και ανεδέχθημεν και πραγματοποιήσαμεν τάφτη παρά τις επιφυλάξεις τεινών ότι ούπο καιρός. Δεν έφτασε ακόμα ο καιρός. Η κάλαμη των διστακτικών υποδεικνύουν ότι απαιτείται εις έτη αναμονή μέχρι σου θαυμαστά σημεία εξ ουρανού διαλύσωση νεφίδρια πεινά σκιάζοντα των μαρτυρικών ιεράρχη διυποτιθεμένων εμπλοκών αυτού εις χώρους σκοτεινούς μη βγασμένου σαφώς εν το φορτί της αμομήτου και Αγίας ημών Ορθοδοξίας. Εδώ δηλώνει ο πατρόν ο εισηγητής ότι υπάρχουν κάποια νεφίδρια, κάποια νέφη στον ορίζοντα. Δεν είναι καθαρός ο ορίζοντας. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε κανένα σημείο, κανένα θαύμα. Έτσι έλεγαν, λέει, κάποιοι. Έλεγαν κάποιοι. Άρα λοιπόν τη μασονική του ιδιότητα και τη κατηγορία των μασόνων τη ήξεραν. Όταν πήγαν να τον αγιοποιήσουν, ξέρανε τι εστί Χρυσόστομο Σμύρνη. Δεν ήταν η αναγνία του. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, στο θέμα αυτό της μασονικής ιδιότητας του Χριστόδουλου Σμύρνης, στο προαναφερθέν βιβλίο του Καργάκου αναφέρει τα εξής. Ακούστε τώρα για το θέμα της μασονίας τι λέει ο Χριστόδουλος. Η περί μασονικής ιδιότητας του αημνίστου ιεράκου είδηση ήρθε προσφάτως στο φως με διάφορα δημοσιεύματα. Δηλαδή τώρα μας λέει ότι δεν τα ξέραμε αυτά που είναι. Ήρθε πρόσφατα στο φως. Όμως εδόθη από αρμοδίους παράγοντας ιδέουσα απάντηση. Ότι δηλαδή πρόκειται περί αδεσπότου φήμης, η οποία δεν έχει τη βεβαιωθεί. Δεν είναι δε αρκετή η μαρτυρία των ιδίων των μασόνων ότι ο ιεράρχης ή το μέλος των. Διότι τούτο έχει πολλάκις λεχθεί για πολλούς και έχει αποδειχθεί αναλυθές. Αυτό είναι αλήθεια. Είπανε πολλές φορές οι μασόνοι ότι ο Τάδε είναι μασόνος και δεν ήταν τελικά. Αλλά είπανε και πολλές φορές ότι ο Τάδε είναι μασόνος και ήταν. Okay. Είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα. Από έναν αρχιεπίσκοπο να λέει να αδέσποτη φήμη αυτό για έναν Άγιο. Να αιωρείται μια τέτοια κατηγορία ότι άλλαξε θρησκεία. Και να τον κάνει Άγιο και να λέει αδέσποτη φήμη είναι αυτό. Δόθηκε μια απάντηση. Ποια απάντηση? Ότι πολλές φορές οι μασόνοι είπανε για διάφορους που είναι μασόνοι και δεν ήταν μασόνοι. Αδέσποτη φήμη. Ο Άγιος, να έχουμε δηλαδή κατηγορημένους Αγίους. Όχι να είναι κατηγορημένος σαν άνθρωπος να κάνει κάποιο λάθος. Έχουμε πολλούς τέτοιους Αγίους που σαν άνθρωποι κάναν κάποιο λάθος. Ότι άλλαξε θρησκεία. Δεν πήγε την Ορθοδοξία και πήγε στη Μασονία. Δεν είναι κατηγορία. Δεν μιλάμε για απλή κατηγορία. Μιλάμε για έγκλημα, για προδοσία. Και συνεχίζει ο Χριστόδουλος και λέει τα εξής. Εγγράφει επίσης ότι και αν ακόμη είναι αληθή η τι αυτή είδηση, έστω είναι αληθινή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής. Πρώτον,
ότι η μασονία μόλις το 1933 καταδικάστηκε από την Εκκλησία μας ως χωριστή θρησκεία, ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό, και επομένως διευκρινίστη ότι είναι ασυμβίβαστες οι ιδιότητες του χριστιανού και του μασόνου. Το 1933, ο Χρυσόστομος το 1922, έτσι μαρτύρησε, το 1922 μαρτύρησε, το 1933 αποφάνθηκε η Εκκλησία. Άρα πιο μπροστά η μασονία ήταν αθώτερη στρά. Δεν είχε καταδικαστεί ακόμα. Μπορούσε κάποιος να είναι μασόνος και μάλιστα ένας ιεράρχης, ένας επίσκοπος, ένας άνθρωπος που ήταν μέσα σε όλα τα πράγματα, δεν ήταν κανένας αθώος, σαν το... έτσι, μπορεί να είναι μασόνος, δεν είχε καταδικαστεί ακόμα. Πρέπει κάτι να καταδικαστεί για την Εκκλησία για να είναι απαγορευμένο. Ακούστε τώρα λογική, τώρα πώς φτιάχνουν τους Αγίους τους. Και άρα σήμερα μπορούμε να είμαστε οι Ιακουβάδες επειδή δεν έχει καταδικαστεί ο Ιακουβίδη, τον Μάρκης εγώ δεν έχουν καταδικαστεί, ή οτιδήποτε αυτοί οι Ισαϊλιώτες, πώς τους λένε και άλλοι, έτσι. Όλοι αυτοί μπορούν να είμαστε γιατί δεν καταδικάστηκαν. Ένας ιεράρχης τώρα, έτσι, και υπάρχουν καταδίκες της μασονίας πρώτου Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο Κυπριανός, ο Κυπριανός, ιερομάρτης, εθνομάρτης, ήταν αρχιεπίσκοπος Κύπρου το 1815, το 1821, τον εκκρέμασαν οι Τούρκοι στην Λευκοσία. Το 1815 λοιπόν έκανε δήλωση και αφόρησε και αναθεμάτισε τους μασόνους. 100 χρόνια πριν το Χρυσοστόμος Σμύρνης. Το 1899, 24 χρόνια πριν το θάνατο του Σμύρνης. Κάποιος ιερόθεος, Μητροπολίτης Πατρών και Ηλίας, αφόρησε και αυτός και αναθεμάτισε τους μασόνους. Πριν να πάρει απόφαση σύνοδος. Ο Ποιμένας φυλάει από τους λύκους τα πρόβατα. Δεν περιμένει απόφαση από τη σύνοδο για να τα φυλάξει. Αυτό ήταν το πρώτο επιχείρημα του Χριστόδουλου και δεύτερον λέει ότι το μαρτύριο του αίματος αποπλύνει κάθε αμαρτία. Όταν λέει μαρτυρήσει κανείς το αίμα, είναι αλήθεια αυτό. Σε κάποια περίπτωση είναι αλήθεια. Πότε είναι αλήθεια? Όταν κάποιος είναι αβάπτιστος, εκεί που είχαμε τους μάρτυρες που θυσιάζονται εκεί με τα διάφορα βασανιστικά όργανα, τους βάζαν στα θηρία, στη φωτιά κλπ. Και γινόταν σαν κάποια θαύματα τότε. Ή έρχονταν φώτιση σε ένα δίμιο, σε ένα στρατιώτη, σε κάποιον θεατή. Και έλεγε και εγώ χριστιανός είμαι αβάπτιστος. Αλλά έκανε ομολογία πίστευση. Είμαι χριστιανός, έλεγε, και αυτός μαρτυρούσε μαζί με τον Άγιο. Αυτό το μαρτύριο, έτσι, λέγεται βάπτισμα δια του αίματος. Είναι σαν να βαφτίστηκε αυτός και τον έχουμε Άγιο της Εκκλησίας μας. Αλλά αυτός όμως που είχε κάνει ομολογία πίστεως, δεν είναι αυτός που είχε αλλάξει, αφήσει την πίστη του και έχει πάει στη μασονία. Και μάλιστα να μαρτυρήσει όχι για την θρησκεία μας, αλλά για την πατρίδα. Όχι για την Ορθοδοξία, αλλά για την πατρίδα. Δεν συγχωρείται λοιπόν αυτό το μαρτύριο τίποτα. Είναι μαρτύριο υπέρ της πατρίδος. Ο Θεός λοιπόν θα κρίνει για τον Χρυσόστομο Σμύρνης αν θα σωθεί ή όχι. Όχι αν είναι άγιος, αν θα σωθεί ή όχι. Είναι στα χέρια του Θεού αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς αν είναι σωσμένος ή όχι. Αλλά μπορούμε να πούμε δεν είναι άγιος. Και μάλιστα μασόνος. Αυτά λοιπόν λέει ο Χριστόδουλος για να δικαιολογήσει λοιπόν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και αυτό που θέλω να σας να επισημάνω είναι ότι λέει ότι ήρθε πρόσφατα η είδηση. Ενώ εδώ ο εισηγητής λέει ότι τα νεκίδρια υπήρχαν, την ξέραν την είδηση. Διαπλοκής λέει σε σκοτεινούς χώρους μη αυγαστέλες υπό τις ορθοδόξους πίστεως κλπ. Μασονικές στοές. Ο ένας λέει τα ξέραμε, ο άλλος λέει δεν τα ξέραμε. Επανερχόμενοι τώρα στη συνέχεια στον εισηγητή της Συνόδου για την Αγιοποίηση του Χριστόμου Σμύρνη Μητροπολίτη Πατρών Νικόδημο, αναφέρουμε τη συνέχεια των λόγων του, τα οποία καταθέτει στην ακολουθία των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Λέει στη συνέχεια τα εξής. «Δεν συνεμερίστη η Ιερά Σύνοδος, ουδέ εμείς τα στιάπτας επιφυλάξεις, διόσον δε εισηγήθημεν και συνοδικώς συνδιασκεψάμεθα, αλλά και διασφαλών μαρτυριών ετεκμηριώθησαν ήκθημεν παμψηφί εις την ανακήρυξη της αγιότητος του μακαριστού Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου». Ήτανε μασόνος, υφήμες, όλα αυτά που θα έπρεπε να τα εξετάσει σύνοδος, τίποτα. Δεν συνεμερίστημεν, λέει. Και τώρα αναφέρει και μια λέξη εδώ που δεν είναι ορθόδοξη λέξη. Λέει στην ανακήρυξη της αγιότητος.
δεν ανακηρύττει η Σύνοδος των Αγίων. Τον αναγνωρίζει. Υπάρχει η Αγιότητα και την αναγνωρίζει. Ανακηρύττει ο Πάπας. Γι' αυτό λέμε στον Παπισμό, λέει ο τάδε Άγιος δια του τάδε Πάπα. Είναι Άγιος δια του τάδε Πάπα. Ο Πάπας τον ανέδειξε. Εδώ λέει ανακήρυξη του Αγίου. Δεν λέει αναγνώριση ότι υπάρχει ο Άγιος και είναι στη σύνδεση του λαού αναγνωρισμένος Άγιος και τον αναγνωρίσουμε και εμείς οι σύνοδοι και του κάνουμε εικόνες, του κάνουμε ναούς, του κάνουμε ακολουθίες, τροπάρια κλπ. Δεν ανακηρύττει λοιπόν η Εκκλησία Αγίος, αναγνωρίζει η Αγίος. Εδώ λέει ανακήρυξη της Αγιότητος. Αυτά λέει τώρα ο Μητροπολίτης Νικόδημος ο Πατρών. Εδώ πρέπει να σας αναφέρω, το σημειώνω, αλλά επειδή και ο χρόνος δεν μας παίρνει, έτσι θα το παραλείψω, είναι μία γνώμη του καθηγητή της θεολογίας Τηλιανού Παπαδόπουλου, έχει κοιμηθεί τώρα και μάλιστα σαν μοναχό στο Άγιο Όρος κοιμήθηκε, έτσι, ο οποίος λέει, θα σας τη μεταφέρω με λόγια, έτσι δικά μου, λέει ότι άμα λέει τον κάνουμε Άγιο, θα του μειώσουμε, λέει, και το στέφανο του Εθνομάρτυρος. Γιατί θα ασχοληθούν πολύ με αυτή την αγιοποίηση, με τη μασονική του ιδιότητα, με όλα αυτά, και όταν ασχοληθεί ο κόσμος θα βγάλει πολλά στη χώρα. Και θα μειωθεί, λέει, και σαν εθνομάρχης. Και είναι αληθινή αυτή η άποψή του, έτσι. Είναι σωστή η άποψή του αυτή. Επίσης αναφέρουν εδώ το γεγονός ότι πρέπει να περιμένουν να οριμάσει η συνείδηση του πλεόνου της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ο Χρυσόστομος Σμύρνης δεν είχε αναγνωριστεί ως Άγιος στη συνείδηση του λαού και ως εκ τούτου είναι ψευδής οι ισχυρισμοί ότι η αγιοποίηση στηρίχθηκε στην καθολική αναγνώριση της συνειδήσεως του πληρώματος Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η αγιοποίηση αυτή επευλήθη στο λαό από τη Σύνοδο προφανώς για λόγους οικουμενιστικούς. Το ότι δεν υπήρχε η αναγνώριση του Χρυσοστόμου Σμύρνης ως Αγίου στη συνείδηση του λαού το ομολογεί και ο ίδιος ο εισηγητής της Συνόδου και αναφέρει ο εισηγητής, πρέπει τώρα να σας τα λέω αυτά επί τροχάδι γιατί το χρόνο δεν μας παίρνει και είναι πολλά αυτά που θέλω να σας πω. Λέει λοιπόν ο εισηγητής ότι δεν υπάρχουν τα δείγματα της Αγιότητας, θα αναφέρει εδώ και τα απαριθμεί τα δείγματα. Είναι προσευχές, λέει, να του κάνουν ο λαός, να κάνει σε αυτόν προσευχές, εικόνες να του φτιάχνει, ναούς να του φτιάχνει, ακολουθίες να του φτιάχνει, να κάνει λειτουργίες στο όνομά του, επιπλήσει των πρεσβειών του κλπ. Λέει ο εισηγητής, τέτοια πράγματα λέει δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, λέει. Άρα λοιπόν η συνείδηση του λαού τον είχαν σαν εθνομάρτυρα. Και κάποιοι, αν βάλανε στα εικονίσματα τη φωτογραφία του, βάλανε και τη Βενιζέλου τη φωτογραφία στα εικονίσματα είναι κρασιάτες. Μπορεί να βάλουμε και τα στέφανά μας, ξέρω εγώ, στα εικονίσματα. Δεν σημαίνει ότι είναι άγια τα στέφανά μας, μετά από λίγο μπορεί να χωρίσει ο γάμος όπως κάνουμε σήμερα τα νέα. Πολλά πράγματα μπορούμε να βάλουμε στα εικονίσματα κάποιου χριστιανοί να είχαν κάποια, ας πούμε, βλάβη. Δεν σημαίνει ένδειξη αγιότητας. Αγιότητας σημαίνει να του χτίσουμε ναούς, προσευχές, εικόνες να του κάνουμε με φωτοστέφανα, ακολουθίες, λειτουργίες στο όνομά του, επίκληση πρεσβειών κλπ. Τέτοια πράγματα λέει εδώ ο εισηγητής δεν υπήρχαν. Και στη συνέχεια, λέει τα εξής, αυτό πρέπει να σας το διαβάσω που λέει ο εισηγητής γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέει τα εξής ο εισηγητής, αλλά ρωτάτε, υπερής ο λόγος συνείδησης του σώματος της Εκκλησίας λειτουργεί άραγε μόνον προς τη μία κατεύθυνση, εκ της βάσεως προς την κορυφή, δηλαδή από το λαό προς την ιεραρχία, ουχή δε και κατά την αντίθετον φορά εκ των άνω προς τα κάτω. Δηλαδή να επιβάλλουμε εμείς το λαό ότι είναι άγιος του. Ο εισηγητής τα λέει αυτά. Άλλες λέξεις, η εκκλησιαστική συνείδηση είναι απολύτως αυτόνομος, δεν καλλιεργείται και δεν διαφωτίζεται άνωθεν υπό τις ποιμενούς της Εκκλησίας και δεν ανήκει εις την αρμοδέτα της τελευταίας το μεν να ελέγχει και να αποφαίνεται επί των προτάσεων της βάσεως, του λαού δηλαδή, εάν καλώς έχωση ή ου, το δε να υπαγορεύει εις την βάση, να υπαγορεύει στο λαό δηλαδή, τα συνδύας αυτής αποφάσεις προς καθολική
παραδοχή και αναγνώριση. Από πάνω προς τα κάτω θα έρχεται η αναγνώριση τώρα. Η απάντηση στα ερωτήματα προκύπτει εκ της θέσεως της κανονικής εξουσίας, εξουσία έτσι, και πρωτίστως της αποστολικότητας του επισκοπάτου εν δι' εκκλησία. Επισκοπάτου, τι είναι αυτό το πράγμα που πω, δεν ξέρω τι είναι έκφραση. Ακούτε τώρα τι μας λέει ο εισηγητής. Εδώ μας αποτελείωσε ο δεσποτισμός των δεσποτάδων. Ο εισηγητής λοιπόν των πατρών λέει ότι έχει δικαίωμα ο κάθε επίσκοπος να επεμβαίνει στη συνείδηση του ναού και να τον κατευθύνει ανάλογα με τα πιστεύω του, με τις λόξες του ή τις αποφάσεις του. Να κατευθύνει και το λαό. Τι είδος όμως συνείδηση του λαού είναι αυτή εφόσον κατευθύνεται από τον επίσκοπο ή τη σύνοδο? Τι συνείδηση του λαού είναι αυτή? Η συνείδηση του λαού πρέπει να διαμορφώνεται υπό την έννοια του να χρηστοποιείται και όχι στο να αφομοιώνει και να λογίζεται εις ουδέν τις παρανομίες των δεσποτάδων. Η συνείδηση του λαού πρέπει να καλλιεργείται στο να είναι ευαίσθητη στα θέματα της πίστεως, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τη Διδασκαλία των Αγίων, και όχι στο να είναι αδιάφορη όταν γίνονται συμβιβασμοί και αβαρίες εις αυτήν. Ο λαός του Θεού θεωρείται οφείλαμος πίστεως, σύμφωνα με την Πανορθόδοξο Σύνοδο του 1848. Είναι το τελευταίο οχυρό το οποίο δεν πρέπει να πέσει. Και οι επίσκοποι βέβαια θεωρούνται φύλακες της πίστεως. Δεν είναι όμως το τελευταίο οχυρό, αλλά το πρώτο. Γι' αυτό και πολλές φορές στη διαδρομή της εκκλησιαστικής ιστορίας αυτό το πρώτο οχυρό έπεσε. Αυτό λοιπόν το οχυρό, το πρώτο, όχι το τελευταίο, και στις ημέρες μας έχει πέσει. Έτσι λοιπόν οι επίσκοποι, από φύλακες και οδηγοί της πείμνης του Χριστού, μετεβλήθησαν σε λύκους, οι οποίοι πλέον λιμένονται την πείμνη του Χριστού και την οδηγούν δια του οικουμενισμού σε όλες τις αιρέσεις, στη νέα εποχή και στον Αντίχριστο. Η οδός αυτή των επισκόπων είναι η ίδια με αυτή την οποία έχει χαράξει στα θέματα της πίστεως ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Πάντως εδώ ομολογείται από τη Σύνοδο ότι ο λαός δεν είχε μέσα του τη συνείδησή του ως Άγιο το Χρυσόστομο Σμύρνης. Και πρέπει να καλλιεργηθεί η συνείδησή του δια να τον αποδεχθεί. Άρα λοιπόν ψεύδονται πάλι και Πολάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και ο Δημητριάδος Ιγνάτιος, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Σύνοδος δια της αγιοποιήσεως εξέφρασε τη συνείδηση του λαού. Εδώ λέει τώρα να τη διαμορφώσουμε τη συνείδηση του λαού, ο εισηγητής. Και στην επιστολή που μας απέστειλε ο Ιγνάτιος, με την οποία εγείρωσε αποχή από τη συζήτηση, αναφέρει πάλι ότι στη συνείδηση του λαού και λοιπά είναι μάρτυρας και άγιος ο ιεράρχης και λοιπά, ο τελευταίος της πρωτεύουσας Ιωνίας και λοιπά, και αποφάνθηκε συνοδικός η σύνοδος προεικοσαετίας ότι η συνείδηση του λαού είναι και τον έχει σαν άγιο. Πριν τελειώσουμε θέλω να σας αναφέρω με απλά λόγια τα εξής. Ακούστε το τώρα αυτό γιατί φτάσαμε στο τέλος. Όμως αυτό θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ. Να είμαστε ξύπνοι, είμαστε στο τέλος, τελειώσαμε λίγο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Είναι μια δικιά μου τοποθέτηση. Σας λέω το εξής. Αν βρεθεί μέσα στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο ένας Άγιος, μόνο ένας, ο οποίος να είτο πατριδολάτρης και εθνικιστής, να εθυσίασε τα πάντα και αυτή την αρχιεροσύνη του χάρη της πατρίδος, να κατηγορείται ότι είναι το μέλος μασονικών στοών, να κατηγορείται επιπλέον ότι οδήγησε πολλούς γνωστούς του στη μασονία, να οπλοφορούσε διαρκώς και σε περίοδο ειρήνης και κατά την περίοδο των διακοπών του, να είναι το λάτρης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, να είχε ιδωλατρικές αντιλήψεις, να επιθυμούσε διακαώς την ένωση της Ορθοδοξίας με όλες τις αιρέσεις και όλες τις θρησκείες, να επίστευε στη θεωρία των κλάδων και στη βαπτισματική θεολογία, να προσκαλούσε πάστορες να ομιλούν στο πείμνιό του και να τους εκθιάζει δεόντως, να θεωρεί έγκυρα τα μυστήρια των αιρετικών και δι' των προτεσταντών, να θέλει τον εξυγχρονισμό της Εκκλησίας κατά τα δυτικά πρότυπα, να απεκφάνεται τον μοναχισμό και την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, να διδάσκει την προσήλωση των αισθήσεων στο κάλος του σώματος, αρχαιολατρεία.
να είναι μπλεγμένος και υποτεταγμένος σε κομματικές παρατάξεις κλπ. Και επιπλέον, κατά το μαρτύριό του, οι δήμοι του να τον αποκαλούν εχθρό της πατρίδος των και όχι της θρησκείας των, να μην του ζητηθεί πρώτου μαρτυρίου καν ομολογία για να αρνηθεί την πίστη του, ούτε να έκανε κάποια άλλη ομολογία πίστεως πρώτου μαρτυρίου του, αν επαναλαμβάνω βρεθεί ένας μόνο ένας Άγιος στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο, τότε εγώ πάρα αυτά θα ανακαλέσω και όσα έγραψα και όσα είπα για τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Επειδή όμως δεν υπάρχει τέτοιος Άγιος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχουμε τέτοιους Αγίους. Να ξέρετε ότι κάθε προσπάθεια επιβολής του Χρυσοστόμου Σμύρνης ως Αγίου προσβάλλει το Αγιολόγιο, υβρίζει τους όντως Αγίους, διαστρέφει την Ορθόδοξο παράδοση σε κέρια σημεία, δημιουργεί άλλη κατηγορία Αγίων, των λεγόμενων εθνικών Αγίων, οικουμενιστών και νεοταξικών Αγίων, και επιβραβεύει την αίρεση της εποχής μας, δηλαδή την αίρεση του οικουμενισμού, της οποίας ο Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν ο πρώτος, ο οποίος τόσο πολύ την εστερνίστηκε και τόσο διακαώς την εκήρυξε, την αίρεση του οικουμενισμού. Εδώ τελειώσαμε, αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Περιμένετε. Για να μην νομίζετε ότι λέμε λόγια δικά μας, εδώ θα σας διαβάσω αυτό το στοιχείο που θα σας διαβάσω τώρα, γιατί είναι από το περιοδικό «Ιστορία εικονογραφημένη» του οργανισμού Πάπυρος, έτσι, έγκυρο περιοδικό, και λέει, εδώ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, ένας στενός συνεργάτης του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ήτανε αρχιγραμματέας του. Ήτανε ο Λεωνίδας Φιλιππίδης, αρχιγραμματέας της Μητροπόλεως Σμύρνης, μετά έγινε καθηγητής πανεπιστημίου και πρίτανης και ακαδημαϊκός, δηλαδή μεγάλο κεφάλι εδώ στην πατρίδα μας, έτσι, μετά την εκκλησιαστική καταστροφή. Ήταν όμως και αρχιγραμματέας του και του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Λέει λοιπόν ο Φιλιππίδης για το Χρυσόστομο Σμύρνης, λέει τα εξής. Μέσα σε αυτά που λέει, το τρίτο λέει και σπουδαιότερο όραμά του, το όραμα του Χρυσόστομου Σμύρνης, ήταν η ένωση όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών σε μία θρησκεία και εκκλησία. Η θρησκεία είναι μία και μόνη, διότι ένας είναι και ο δημιουργός του σύμπαντος. Οι προφήτες και δάσκαλοι μπορεί να είναι πολλοί, Χριστός, Μωάμεθ, Μωυσής, Βούδας και άλλοι. Όλοι όμως ομιλούν την ίδια γλώσσα για την ειρήνη του κόσμου, την αγάπη και την αδελφοσύνη των ανθρώπων. Αυτό είναι ο Άγιος. Ήθελε την ένωση όλων των θρησκειών, όχι μόνο των αιρετικών, των θρησκειών. Τι Βούδας, τι Χριστός, τι Μωάμεθ, τι Κονφούκιος, τι Λετρέγια. Όλοι λέει, μιλάμε για την ειρήνη. Καταλαβαίνετε ποιον Άγιο έχουν εδώ στη Νέα Ιωνία, έχουν την εικόνα. Ποιον Άγιο, γιατί δεν ήρθαν εδώ να μιλήσουν σήμερα, τι να δεν ήταν. Αυτά τα λέει ο γραμματέας του. Τα οράματά του, τι όραμα είχε. Εμείς αν τον κατηγορούμε, θα τον κατηγορήσει πιο αρχιγραμματέας. Δεν μπορεί να τον κατηγορούμε εμείς. Αυτά τα στοιχεία που μας... Αυτό δεν το έχουμε γράψει στο βιβλίο, γιατί δεν υπήρχε τότε. Αυτό το περιοδικό εκδόθηκε το 2005. Γιατί δεν υπήρχε αυτό τότε. Ήτανε τέτοιο μυαλό, δεν είχε φραγμούς στο μυαλό του ορθοδοξίας. Ήταν αξέφραγο αμπέλι. Γι' αυτό και έγινε μασόνος, μόνο πατριδολάτρηση. Όλα για την πατρίδα τα πάντα. Γι' αυτό και έγινε μασόνος, για να βοηθήσουν οι μασόνοι, δείτε την πατρίδα μας και την εγκατέλειψαν και αυτοί.